στη Ρώμη. Πάμε να. Μια και μιλούσαμε για Ρωμαϊκέ αρένε, κυρία Πατουλίδου, πάμε μέχρι τη Ρώμη τώρα να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο Δημήτρη Μιχούδη να μα πει ποιο είναι ο Έλληνα προπονητή, ο ξένο προπονητή, με συγχωρείτε, που δούλεψε στην Ελλάδα και εμπλέκεται σε τέσσερα στημένα παιχνίδια και μάλιστα στημένα παιχνίδια στα οποία φέρεται να έχει πάρει μία αμοιβή 200.000 ευρώ, την οποία δεν κατάφερε να δικαιολογήσει στην Ιταλική δικαιοσύνη. Κύριε Μιχούδη, καλό σα βράδυ από την Αθήνα. Γεια σα. Όταν ήρθε στην Ιταλία είχε ήδη την προσωνυμία του ombre vertical, να πούμε στα ελληνικά κάθετος άνθρωπος, άκαμπτος που δεν κάνει υποκλήσεις. Γυρολόγος προπονητής από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης, ως τα υποβαθμισμένα πρωταθλήματα και εθνικές ομάδες επίσης της Ευρώπης, και τώρα ύποπτος για στοιχήματα ξεπλυμακρύματος και συνεργασία με την εγκληματική οργάνωση της Νάπολης Καμόρα. Η εισαγγελία της Νάπολης δεν απίθυνε ακόμη καμιά κατηγορία στον Έκτορ Κούπερ, αλλά οι εισαγγελίες έχουν βάσιμες πληροφορίες και αποδείξεις ότι ο πρώην προπονητής του Άρη πήρε 200.000 ευρώ από την Καμόρα για κομπίνες αγώνων σε Ισπανία και Αργεντινή. 200.000 ευρώ για 4 σίγουρους αγώνες, 2 στην Ισπανία και 2 στην Αργεντινή, την περίοδο 2006-2007. Στην Ισπανία, μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο, δύο μέλη της Καμόρα συνάντησαν τον Κούπερ και του παρέδωσαν τα λεφτά, τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή τα είχαν κρυμμένα στα εσόρουχα και τις κάλτσες τους. Ο προπονητής πήρε τα λεφτά και τους έδωσε ένα χαρτάκι με τα τελικά αποτελέσματα των 4 αγώνων. Η πληροφορία με τα αποτελέσματα διαβιβάστηκε στο Καστελαμάρε τη Στάμπια της Νάπολης, όπου η καμορίστικη ομάδα D'Alessandro, ειδικευμένη στα παράνομα στοιχήματα, χρησιμοποίησε την πληροφορία και στοιχημάτισε τεράστια ποσά στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Αλλά οι πληροφορίες του Κούπερ δεν είναι σωστές και τα στοιχήματα της Καμόρα δεν επέφεραν τα αναμενόμενα κέρδη και φυσικά ζήτησαν τα χρήματα πίσω. Τα προβλήματα για τον Κούπερ άρχισαν όταν η DDA, η τοπική διεύθυνση καταπολέμησης της μαφίας της Νάπολης, υπέκλειψε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μεταξύ δύο μελών της Καμόρα, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνταν ότι έκρυψαν αμοιβαία τις πληροφορίες του Κούπερ. Μάλιστα, ένας από αυτούς μετέβη στο Σταντάντερ για να αντιμετωπίσει και να απειλήσει τον Κούπερ γιατί δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τα αποτελέσματα, μαγνητοφωνώντας κάθε λέξη. Την επιστροφή στην Ιταλία, η αστυνομία το σταμάτησε και κατάσχεσε την μαγνητοφώνηση. Τον περασμένο Οκτώβριο, όταν έγινε γνωστά τα γεγονότα, ο Κούπερ εξετάστηκε από τους Ιταλούς δικαστές στην Ισπανία για το ποσό που έλαβε, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή άμεσα ή έμεσα στα στοιχήματα, και την ίδια εβδομάδα υπέβαλε την παρέτησή του ως προπονητής της Σαντάντερ. Τις 200.000 ευρώ της δικαιολόγησε ότι της έστειλε η πεθερά του για την ανακαίνιση σπιτιού. Οι Ιταλοί δικαστές είναι σίγουροι ότι μπορούν να αποδείξουν την κατηγορία του ξεπλήματος χρήματος, ενώ ο δικηγόρος του Κούπερ ζήτησε νέα συνάντηση με τους Ιταλούς δικαστές, πράγμα που πολλοί θεωρούν ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί. Μετά τα πρόσφατα γεγονότα, πολλοί θυμήθηκαν ένα περίεργο επεισόδιο το Μάιο του 2008, όταν ο Αργεντινός νεοπροσληφθής προπονητής στην Πάρμα προς το τέλος της σεζόν, την εβδομάδα πριν το παιχνίδι Πάρμα Ίντερ, τελευταίο και καθοριστικό για την παραμονή στην πρώτη εθνική, για την πρώτη, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος για την Ίντερ, διώχθηκε από την ομάδα, την οποία ανέλαβε ο προπονητής της ομάδας των νέων, ο οποίος δεν κατέφερε να τη σώσει, χάνοντας 2-0, ενώ η Ίντερ κατέκτησε το πρωτάθλημα. Μετά τα τελευταία γεγονότα, ένα άλλο επεισόδιο, η ήττα της πρωτοπόρου Ίντερ, της οποίας ήταν προπονητής ο Κούπερ, από τη Λάτσιο στις 5 Μαΐου του 2002 στη Ρώμη, στον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος, παρόλο που προηγήθηκε δύο φορές, 0-1 και 1-2, όπου η ομάδα του Μιλάνου έχασε ένα πρωτάθλημα το οποίο είχε ήδη κερδίσει απέναντι σε μια διάφορη Λάτσιο, δημιουργεί όχι λίγα ερωτηματικά για τον πρώην προπονητή του Άρη. Ήποπτα επίσης το γεγονός ότι ο προπονητής που εργάστηκε στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου κατέληξε σε υποβαθμισμένα πρωταθλήματα στη Γεωργία, σε μικρές ομάδες στην Ελλάδα και τώρα σε μια άσχημη τουρκική ομάδα. Να τονιστεί ότι η ομάδα της Καμόρα του D'Alessandro εμπλέκεται τόσο στην υπόθεση Κούπερ όσο και σε εκείνη της Ιντραλότ. Για την τελευταία όμως θα μιλήσουμε την προσεχή Δευτέρα. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή και ελληνική εμπλοκή εδώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μιχούδη από τη Ρώμη. Είχε τόσο καλή πεθερά, κύριε Πανούση, ο Κούπερ, που του έστειλε 200 χιλιάρικα το κοδάνιο.